Καλησπέρα σε όλα τα Καρντάσια, τα Τακίνια και τους κολλητούς μου. Καλησπέρα, Νίτσα. Βασικά τώρα αρχίζει η εκπομπή. Να και μας ακούτε, να και δεν μας ακούτε. Μια εκπομπή μέγκλα. Μια εκπομπή για περιθωριακούς, προπομπούς, ραδιοπομπούς, αποδιοπομπαίους, καταφρονεμένους και ορφανά. Μια εκπομπή για όλη την οικογένεια. Νίτσα, εγώ για περιθωριακούς δεν μιλήσω οικογένεια εδώ, Νίτσα. Βασικά, συγγνώμη. Συντονιστείτε με τους 17,253 FM και στέρεο και μη φύγετε από εκεί γιατί θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Ακούτε ράδιο Νίτσα. Πού να πάνε, εμείς από ανέκαθεν εκφράζουμε βασικά όλα τα λαϊκά στρώματα, υποστρώματα, επιστρώματα, αποπλώματα, χαλιά, κοιλή, μια διαλέχτε. Και μην ξεχνάτε, η διεύθυνσή μας είναι... Μιζέριας 888. Περάστε να σας δούμε, φέρτε και το κατητή σας. Εμείς δηλαδή γιατί σας δίνουμε μπρελόν και μπλουζάκια. Βασικά, προτιμώ πίτσα χωρίς μανιτάρια και ο Νόντας προτιμάει μακαρονάδα. Ναι, χωρίς χυμά, Ναπολιτό. Χωρίς χυμά, τα μακαρόνια Ναπολιτό. Λοιπόν, και όσοι θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, σε ποιο τηλέφωνο μας πάρουν, Νίτσα, σε ποιο τηλέφωνο. Τηλέφωνο 37-80.000 και 37-80.001. Τι λαράδες είμαστε, κλαράδες μου, φοβερό. Η Σούλα σας περιμένει. Θα σου πω, δεν ήρθε. Ποιος? Η Σούλα, δεν ήρθε. Δεν ήρθε η Σούλα. Και μη φωνάζει, μη το φωνάζει. Εκπομπή κάνω, το φωνάζει. Η Σούλα απουσιάζει λόγω ασθενείας, αλλά στα τηλέφωνα είναι ο Μάκης. Μάλιστα, φίλοι ακροατές, εδώ, ράδιο Νίτσα, συντονιστείτε, ράδιο Νίτσα. Συντονιστείτε και θα δείτε τι θα πάθει. Λοιπόν, θα σας πω όλες μαζί τις αφιερώσεις και μετά θα βάλουμε τα άσθματα. Εντάξει, τα άσθματα. Γρηγόρη, πού είσαι, Γρηγόρη. Πού είναι ο Γρηγόρη. Λοιπόν, Μάκης, λέω καλά, λοιπόν, ο Γιάννης αφιερώνει τις σαραντάρες στη γιαγιά του και λέει να μην στενοχωριέται γιατί αυτοί είναι 4 κοσάρες μαζί. Επίσης, η Μπούλα αφιερώνει στον Ευτύχη το «Οδηγώ και σε σκέφτομαι» και του εύχεται να γκρεμοτσακιστεί με την ανάμνησή της. Χαράλαμπε, πού είσαι, χαράλαμπε, πού είναι ο εκπομπή κάνουμε εδώ, ράδιο Νίτσα. Μάκησε, λέει, καλά, εντάξει μπαμπή. Λοιπόν, ο φίλος και τακτικός συνεργάτης εκπομπής Βασίλης Μπάκουλας από τη Χασιά ζήτησε το «Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάλει ζάχαρη». Επίσης, η φίλη μας η κυρία Ρίκα δεν θέλει τραγούδι, μας δίνει όμως μία συνταγή για πάτσα και μια και η εκπομπή μας είναι αργά, γράφτε φίλοι μας. Πάμε στο χασάπι και μετά... Κάτσε, μου κατεβάζεις το επίπεδο της εκπομπής, ρε Νίτσα, κάτσε, για πατσά τώρα, πατσά! Σούρι, νόντα μου, σούρι! Έλα, εντάξει, έλα, άλλη αφιέρωση. Ο Νίκος ζήτηξε το γκρέμιστα, γιατί έχει ένα αυθαίρετο, το θέλει όμως με τη Μαρία Φαραντούρη. Νίκο, το ψάχνουμε, μόλις το βρούμε, θα στο ρίξουμε. Εντάξει, Νίκο, και σε λίγο θα διακόψουμε για το μίνι βελτίο, μην τρομάξεις, έτσι βελτίο θα είναι. Συνεχίζουμε με αφιερώσεις, πολλές αφιερώσεις. Λάκη, πού είσαι ρε, Λάκη, έλα. Πάρα πολλές αφιερώσεις. Μάκη, εντάξει. Εντάξει, Ευτυχή, εντάξει. Σας υπενθυμίζουμε ότι εδώ πέρα που ανέκαθεν δεχόμαστε νέχυρα, εξαργυρώνουμε χρυσά δόντια, διαβάζω το κείμενο. Μα καλά, ομόλογα του ΕΔΒΑ, ΕΚΟΥ, αυτά. Λογαριασμού δηλαδή, ΟΤΕ, ΕΙΔΑ. Όλα για τον ακροατή. Νίκο μου, που ζήτηξε το γκρέμιστα με τη Μαρία Φαραντούρη, αργήσαμε λίγο διότι ο υπάλληλο στη δισκοθήκη είναι λίγο. Είναι λίγο λάκι, καλά. Έψαχνε το πι, νόμιζε ο Βλάκα ότι το τραγουδάει η πίτσα. Πάντω. Το βρούμε, θα στο ρίξουμε. Έχουμε εμεί μια ζωντανή ηχογράψη από το Παρίσι. Life. Έχει απαγγελία του Yves Montand. Γκρέμιστα, όλα πια. Γκρέμιστα, πτωχή καρδιά. Νίκο, αν το θέλεις, πες μας. Συνεχίζουμε.
Η κυρία Μαρίκα θέλει να ακούσει τα λερωμένα, τα πλήτα, τα παραπεταμένα, γιατί από το πρωί έχει κάτι λεκέδες που δεν βγαίνουν με τίποτα. Έγινε, κυρία Μαρίκα, έγινε, έχεις και το όνομα της γιαγιάς μου, Θεός χωρέστην. Λοιπόν, μας ακούτε στο Ράδιο Νίτσα, στους 17.257 FM και στέρεο. FM και στέρεο, έλα. Νίτσα, εγώ. Εγώ, έλα, πού είσαι, Σταύρο, ο Διογέννης από το Καπαντρίτη ζήτησε την Αΐντα του Βέρντη. Μάκης, εντάξει, Αντώνη. Την Αΐντα. Αΐντα του Βέρντη. Όχι, λάθος κάνει, του Βαρδί θα είναι. Βαρδί, ποιος Βέρντης τώρα. Ο Βαρδής δεν έχει γράψει Αΐντα. Όχι, έχει γράψει το Αΐντα. Αΐντα. Διογέννη. Σε παρακαλούμε να μας πεις περισσότερες πληροφορίες, διότι βραχυκυκλώσαμε. Δεν έχουμε ενημερώσει τη δισκοθήκη μας, κατάλαβε. Και τώρα η Δωροθέα και η Λευκοθέα, την Καλυθέα, ζητούν το «Εμείς οι δυο πάμε πακέτο». Αφήνω τα τηλέφωνά τους για όποιο θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους για μια ανταλλαγή πακέτων. Με συγχωρείτε, απόψε. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετές αφιερώσεις είπαμε, έτσι. Ναι. Τώρα είναι καιρός να ακούσουμε τα τραγούδια. Θα ακούσετε τα τραγούδια για να τα εκτελέσουμε. Αχ!